Ένωσης, η Ένωση Σκυλιών Τρικόλος. Η Ένωση Σκυλιών Τρικόλος είναι φιλανθρωπικό σωματείο, αμυγό φιλανθρωπικό, μη επιδοτούμενο, που δραστηριοποιείται στην πόλη μας από το 1950. Δηλαδή 62 συν 7 χρόνια, κάτι θα ήθελα να πω πρωτοφανές, δυναμικό το σωματείο. Αυτό οφείλεται στην καλή συνεργασία που έχουν τα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα μέλη. Κάνουμε 3 εκδηλώσεις τον χρόνο, μία πρώτη Χριστουγέννου, μία μετά τις Παναγίες και μία πρώτη Πάσχα. Είπαμε είμαστε αμυγός φιλανθρωπικό σωματείο που έχουμε σκοπό να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτες μας που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. Την εκδήλωση αυτή λοιπόν την πραγματοποιούμε πρώτον Χριστουγέννου και θα δώσουμε αντίστοιχα βοηθήματα. Βοηθάμε τους ανθρώπους εκείνους που αποδεδειγμένα είναι άπορροι. Υποδεικνύεται. Είμαστε από τα μελές Δημοτικού Συμβούλου με εξαρτητική επιτροπή. Έχουμε και ενωριακά μέλη στις ενωρίες εδώ τους πόλους. Μοιράζουν τις συνδρομές. Παλιότερα είχαμε πολύ περισσότερα μέλη, 550. Τώρα όλα έχουν αλλάξει. Είμαστε γύρω στα 450. Σπάττουν τις συνδρομές και μοιράζουν τις αντίστοιχες προσκλήσεις, τις εκδηλώσεις, τις αντίστοιχες. Που σας είπα είναι 3 φορές τον χρόνο δηλαδή. Μία πρώτη Πάσχα για να δίνουμε βοηθήματα, μία πρώτη Χριστουγέννου για το ίδιο. Και μία είχε καθιερωθεί μετά της Παναγίας για βοηθήματα για καύσιμο. Τώρα επειδή είναι δύσκολα τα πράγματα, θα έχουμε συμφωνεύσει και των καυσίμων τα δίνουμε μαζί με τον Χριστουγέννου. Πραγματοποιούμε σήμερα την καθιερωμένη από τις ιδρύσεις της ενωσεώς μας εκδήλωση πρώτων Χριστουγέννων. Είναι μια εκδήλωση που πραγματοποιείται επί 62 ολόκληρα χρόνια από το 1950, από τότε που ιδρύθηκε η Ένωση. Ο σκοπός της συγκεντρώσεως αυτής, οι κυρίες εδώ που βρίσκονται ξέρουν ποιος είναι. Θα μου επιτρέψουν για άλλη μια φορά να επαναλάβω ότι η Ένωση είναι αμοιβώς φιλανθρωπικό σωματείο, μη επιδοτούμενο. Στηρίζεται αποκλειστικά και μόνον στην αγάπη και στη βοήθεια των μελών του και των φίλων της ενώσεως. Έτσι μπορεί να εκπληρεί το σκοπό του, ο οποίος είναι η παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, στους συμπολίτες μας που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και που η βοήθεια αυτή τις μέρες αυτές πρέπει να είναι μεγαλύτερη και λόγω της μεγάλης γιορτής που περιμένουμε και λόγω της μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που αντιμετωπίζουμε όλοι. Αγαπητές φίλες, έφτασαν και φέτος τα Χριστούγεννα, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές μας. Μια γιορτή που μας γεμίζει χαρά. Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Ουρανός και γη ενώνονται, άγγελοι υμνούν, ποιμένες δοξολογούν. Οι πάντες ετοιμάζονται να προστινήσουν το θείο βρέφος και να προσφέρουν τα δώρα τους. Εμείς τι θα του προσφέρουμε, τι να θέλει, την καρδιά μας. Μια καρδιά καθαρή, ζεστή, γεμάτη αγάπη. Μια αγάπη για τους γύρω μας. Μια αγάπη που γνωρίζει την κατανόηση, την επιοίκεια, το έλεος. Μια αγάπη που θα μας κάνει να ξεχνάμε τον εαυτό μας, να πολεμάμε τις αδυναμίες μας. Να προσφέρουμε αυτό που ο διπλανός μας έχει ανάγκη. Και είναι σήμερα τόσες οι ανάγκες. Ας περιορίσουμε τα δώρα για τους δικούς μας και ας δώσουμε ό,τι μπορούμε στο γέροντα που είναι μόνος του. Στο παιδί που του λείπει ο πατέρας. Στην κουρασμένη μητέρα. Στην ολοδαπή που της λείπει η ζεστασιά της οικογένειάς της. Ας προσφέρουμε την καρδιά μας χωρίς επιφυλάξεις. Ένα κινέζικο ρητό λέει ότι δώσε από το ρύζι σου στους πεινασμένους και δώσε από την καρδιά σου στους πονεμένους. Δώσε από το ρύζι σου σε αυτούς που πεινούν και από την καρδιά σου σε αυτούς που πονούν. Είναι τόσο θαυμαστό στη σοφία του το ρητό αυτό και το μήνυμά του τόσο ζεστό, τόσο σημαντικό, τόσο σπουδαίο, ώστε περιττεύει κάθε σχόλιο. Είναι κάτι που μιλάει μέσα μας. Χαρακτηρίζουν τη Θεία Γέννηση ως το χαμόγελο των ουρανών προς τη γη και τους ανθρώπους, επειδή περιέχει τις προσδοκίες του κόσμου και αποτελεί την παντοχή των ανθρώπων. Ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε τα φετινά Χριστούγεννα, το χαμόγελο των Χριστουγέννων, να γίνει χαμόγελο και στις καρδιές και τις ψυχές όλων μας, που τόσο το έχουμε ανάγκη όλοι στις δύσκολες μέρες που περνάμε. Και ας το χαρίσουμε στους γύρω μας με αγάπη και καλοσύνη. Αν τούτο το καταφέρουμε, αυτό θα σημάνει πως ο μικρός νεογέννητος Θεός γεννήθηκε και στις καρδιές μας. Γιατί μόνον αν γίνει αυτό, τότε το χαμόγελο των ουθανών θα γίνει και χαμόγελο των ανθρώπων.
Αφού σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την παρουσία σας, να ευχηθώ να περάσετε όλες με τους δικούς σας τις Άγιες Μέρες με υγεία και χαρά, με θείες και ουράνιες ευλογίες, είτε το αστέρι της Βηθηλέμ να φωτίζει το νου και την καρδιά όλων με αισθήματα αγάπης της φιλίας. Είτε ο καινούργιος χρόνος να είναι καλύτερος από το φετινό. Στους καλυφούς καιρούς που περνάμε, πρέπει να κλωθήσουμε το κεφάλι ψηλά ως άνθρωποι με συναίσθημα και συνειδοξία. Γιατί την ομοιοσύνη μην την κλαις, όπως είπε ο Ρίτσος. Αλλά και αν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο και σε γκρεμό κατρακυλήσαμε, ένα ανέβασμα μας βέλεται σε ύψη ουρανοχώρα, όπως έγραψε ο Κωστής Πολωνής. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε τις εκατάβλητες ελληνικές αρετές που μας βοήθησαν σε πιο καλεπούς καιρούς να ξεπεράσουμε με τη φόρα ξένη καταφή, πραξικοπήματα, υπαντιστάσεις, εμφύλιες σειράξεις, δημιούς και ανυπέρβλητα κρέη. Τώρα που έρχονται οι μέρες γιορτινές, καλές μου φίλες, ας ενώσουμε τα χέρια, ας πούμε όλες μαζί το σωστά και τις ευχές μας ας υψώσουμε στα στέλνια. Η αγάπη ας πλημμυρίσει στην καρδιά, ας μας φωτίσει τις πτυχές η Θεία Χάρη, να μας χαρίζει η Υγεία ο Θεός και να είμαστε εδώ του χρόνου πάνω. Σας ευχαριστώ πολύ.